η κυβέρνηση διαστόματος πρωθυπουργού λέει ψέματα όσο αφορά το αν θα πάρθουν μέτρα από εδώ και μπρος και θα πάρθουν καινούργια και πιο βάρβαρα, και αυτά αναγράφονται επισήμως στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει τη μισή αλήθεια, ότι η διαπραγμάτευση στα πλαίσια της τελευταίας συνόδου ήταν πάρα πολύ σκληρή, σύνθετη και δύσκολη. Δεν ήταν καθόλου δύσκολη η διαπραγμάτευση όσο στα μέτρα που θα πάρετε σε βάρος του λαού. 75 δις έχετε κόψει κουστούμι για τα επόμενα χρόνια σε βάρος του λαού. Δύσκολη, σκληρή και σύνθετη βεβαίως όπως πάντα, είναι η διαπραγμάτευση πώς θα μοιράσετε τη χασούρα. Τι θυμώνετε όταν λέμε για προγραμματισμένη χρεοκοπία? Μην την πείτε χρεοκοπία. Και αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αφορά συνολικά την Ευρώπη. Κρίση σημαίνει απαξίωση της αξίας της τιμής εργατικής δύναμης. Αυτή προχωράει ακάθεκτα, χωρίς διαφωνίες. Απ' την άλλη μεριά, για να ξεκολλήσει το σύστημά σας και να ξανααποκτήσει την κερδοφορία, πρέπει να προχωρήσετε σε μια απαξίωση κεφαλαίου. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Γιατί αν παραδείγματος χάρη γίνει 30% απαξίωση στο χρέος της Ελλάδας, σημαίνει ότι θα χάσουν εκείνες οι τράπεζες, όχι μόνο οι ελληνικές και οι ξένες, που έχουν ελληνικά ομόλογα. Και εδώ γίνεται η κατανομή αυτής της ζημιάς. Ένα μέρος του κεφαλαίου θα καταστραφεί. Άλλο θα απαξιωθεί. Και αυτή τη χασούρα τσακώνεστε μεταξύ σας πώς θα μοιραστεί. Και βεβαίως εδώ υπάρχει ένας σχετισμός δύναμης που αντικειμενικά είναι σε βάρος της Ελλάδας. Και αυτό το ξέρετε. Διεκδικείτε μέχρι εκεί που δεν απειλεί τη γενική πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον μπαχτολό που αρχίσατε, ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία και συνεχίσετε και εσείς να δίνετε στην τράπεζα. Και τα δίνετε στις τράπεζες. Γιατί, όχι γιατί υπάρχει γενικά το τραπεζικό κεφάλαιο, όπως και οι τραπεζίτες, όπως λέγεται μέσα στη Βουλή από όλα σχεδόν τα κόμματα, εκτός από εμάς, αλλά γιατί το τραπεζικό κεφάλαιο είναι συνυφασμένο με το βιομηχανικό, είναι συνυφασμένο με όλα τα τμήματα του κεφαλαίου και μέσω των τραπεζών γίνεται η δανειοδότηση στις επιχειρήσεις. Πήγατε με το εξής ατού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φοροαπαλλαγές. Τα τελευταία θα πω. Νέα μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα νομικά πρόσωπα από το 24% στο 20%. Αυτό μειώνει ή δεν μειώνει τα κρατικά έσοδα? Άλλο τώρα που πάνε τα κρατικά έσοδα. Δεν θα πήγαιναν έτσι κι αλλιώς στον λαό. Ενώ η κυβέρνηση, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, σήκωνε τη σημαία του 40% για τα διανεμόμενα κέρδη στους μετόχους φορολογία, τώρα το 40% το πήγε στο 21% και έχει δώσει μια αόριστη υπόσχεση ότι θα το πάει στα 25, δεν ξέρω πότε. Φοροαπαλλάσσετε τα χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επάνωδο των καταθέσεων, και εδώ υπάρχει και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για να δούμε την εξυγίαση και τη διαφάνεια, με το συμβολικό φόρο των 8%. Είναι απώλεια κρατικών εσόδων. Για 4 ακόμα χρόνια απαλλάσσετε κατά 50%, δίνετε έκπτωση μάλλον, στις επιχειρήσεις που κάνουν επενδύσεις στην έρευνα και στην τεχνολογία. Νέα προνόμια δώσετε φορολογικά στο εξοπλιστικό κεφάλαιο. Τους απαλλάσσετε από φορολογία εκεί που έχουν σχέση με offshore εταιρείες, ακίνητα, αρκεί αυτά τα ακίνητα να είναι ακίνητα ναυτιλιακών εταιρεών. Επεκτείνατε τις δυνατότητες φοροαπαλλαγών στα εισαγόμενα κεφάλαια, σε αυτή τη φάση είναι κυρίως αραβικά, που θα έρθουν να αξιοποιήσουν ή να αγοράσουν την ακίνητη περιουσία. Και η ακίνητη περιουσία δεν είναι μόνο οι ακτές, δεν είναι κάποια οικόπεδα. Αυτά που θα έρθουν να αγοράσουν λιμάνια, αεροδρόμια, τη Λάρκο, τη Νέα, τη επιχειρήση, την Πεσίνε, τα ναυπηγεία. Επομένως, τι μας μιλάτε τώρα για έσοδα, έξοδα και για φοροδιαφυγή κτλ. Ο βρικόλακας για μας είναι το κεφάλαιο. Αυτό προκαλεί το χρέος. Και όχι το χρέος. Και δυστυχώς όλα τα κόμματα στην Ελλάδα, η όλη συζήτηση είναι για το χρέος. Βεβαίως το όνομα του χρέους παίρνονται αντιλαϊκά μέτρα. Αλλά αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα, πρέπει να μιλήσουμε για το κεφάλαιο που δημιουργεί το χρέος. Αυτός είναι ο πραγματικός βρικόλακας. Αυτός είναι ο εφιάλτης του λαού. Εμείς το χρέος δεν το διαχωρίζουμε. Σε χρέος που αναγνωρίζουμε και σε χρέος που δεν αναγνωρίζουμε, θα κάνουμε τώρα οι ιεροεξεταστικές επιτροπές στη Βουλή. Τι να εξετάσουμε? Για μας όλο το χρέος το γέννησε το κεφάλαιο, το γέννησε ο ανταγωνισμός,
το γέννησαν οι αντιπαραγωγικές δαπάνες, το γέννησαν τα επιθετικά εξοπλιστικά προγράμματα, το γέννησαν οι Ολυμπιακοί αγώνες, το γέννησαν οι φοροαπαλλαγές κτλ. Για μας όλο είναι παράνομο και τέτοιο πρέπει να θεωρηθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Και πρέπει να διαγράψει την ευθύνη του να συμβάλλει στο χρέος, τουλάχιστον στη συνείδησή του. Δεν αναγνωρίζουμε ούτε ένα ευρώ από αυτό που λέγεται χρέος. Αλλά η πάλη κατά του χρέους είναι δεμένη για μας με την πάλη κατά του κεφαλαίου. Ποια είναι η πρόγνωσή μας και τι λέμε τώρα για να μπορείτε να μας ελέγξετε αν έχουμε πέσει μέσα ή έξω. Αυτή η συμφωνία που έγινε είναι μία συμφωνία η οποία δεν θα κρατήσει για πολύ, είναι εύθραυστη. Διότι οι ανταγωνισμοί και οι αντιθέσεις ανάμεσα στα κράτη και τις κυρίαρχες τάξεις, δεν μιλάμε για τους λαούς, είναι οξύτατες. Δεν πρόκειται να καταργήσει ούτε τους ανταγωνισμούς, ούτε την αναρχία, ούτε τίποτα. Ούτε πρόκειται να εξασφαλιστεί ενιαία δημοσιονομική πολιτική, ενιαίοι όροι δανεισμού, ενιαία επίπεδα χρέους, ενιαίοι ρυθμοί ανάπτυξης, ενιαίοι μισθοί, με την αναρχία που κυριαρχεί κτλ. Κτλ. Αυτή την πλευρά πρέπει να την πάρει υπόψη ο λαός. Όχι για να διορθώσει αυτά που δεν διορθώνονται στο καπιταλιστικό σύστημα, αλλά για να καταλάβει ότι τα ιστορικά όρια, δεν λέω τα πολιτικά, τα ιστορικά όρια του καπιταλιστικού συστήματος δεν μπορεί, είναι συγκεκριμένα. Οι παραχωρήσεις που κάποτε αποσπούσαν οι λαοί και στην Ελλάδα και αλλού, με τη δύναμη της πάλης ή οι ελιγμοί που γίνονταν απέναντι στους λαούς, σήμερα δεν έχουν περιθώρια. Δεν είμαστε ούτε στη δεκαετία, στην περίοδο του 29-31, ούτε στη δεκαετία του 70. Και επομένως, στο έδαφος της πάλης, για να αποτραπούν τα χειρότερα, δεν είναι μάταιος αυτός ο αγώνας. Αυτός ο αγώνας θα γίνει όμως μάταιος αν οι λαοί της Ευρώπης, γιατί εδώ πια δεν είναι μόνο ελληνικό ζήτημα, μπουν ανάμεσα στις αντιθέσεις της Ελλάδας με τη Γερμανία, της Γερμανίας με τη Γαλλία, ή πολύ περισσότερο δεν είναι πατριωτικό καθήκον να σταθεί στο πλευρό της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης που διαπραγματεύονται τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Εμείς δεν πρόκειται να δώσουμε καμία συνένεση. Δεν πρόκειται για εθνική τραγωδία. Πρόκειται για τραγωδία των λαών και από αυτή την άποψη καμία συστράτευση ούτε με την αστική τάξη της χώρας μας εναντίον της αστικής τάξης κυρίας Μέρκελ, ούτε με τη συστράτευση στην ελληνική κυβέρνηση εναντίον της κυρίας Μέρκελ. Ο αγώνας και σε εθνικό επίπεδο αποκτά βαρύνουσα σημασία και σε ευρωπαϊκό, αλλά οριοθετείται σε μια πολύ βαθιά αντιπαράθεση με ταξικά κριτήρια και όχι με κριτήρια πολιτικά αντικατακτικισμούς κτλ.